Ο τίτλος του έργου είναι «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» του Έντουαρντ Άλμπι, γράφτηκε το 1961. Δεν ξεκαθαρίζει ποτέ τι είναι αυτό το «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ». Ο ίδιος σε μια συνέντευξή του είχε απαντήσει ότι είναι ποιος φοβάται τη ζωή χωρίς ψευδεστήσεις. Ήταν εύκολη γένω όταν πια την αποδέχτηκα και ήμουνα μικρή. Κι εγώ μικρότερος. Κι ήμουνα μικρή. Κι εκείνος ένα υγιέστατο μωράκι. Και ένα κεφαλάκι γεμάτο απαλά. Κατάμαυρα απαλά μαλάκια, που αργότερα έγιναν ξανθά. Ο συγκεκριμένος ρόλος που κάνω, ο Τζόρτζο, έχει έναν πολύ δυσαρμονικό γάμο, ο οποίος, αυτό μας λέει ο Άλμπι, στην ουσία οφείλεται στο ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι δεν μπορούν να δουν κατάματα τον εαυτό τους και άρα και τη σχέση τους και έτσι ζουν με ψευδεστήσεις, με αλκοόλ, με έναν γιο ο οποίος δεν υπάρχει, αλλά ο οποίος έχει γίνει απαραίτητο στη ζωή τους σαν να υπήρχε, και όλη αυτή η νοσηρή, ας πούμε, κατάσταση του γάμου τους οδηγεί σε μια κολλασμένη ζωή, η οποία απόψε το βράδυ με κάποιο τρόπο ξεκαθαρίζει, γιατί αναγκάζονται να δουν εν τέλει τη ζωή τους όπως πραγματικά είναι, δηλαδή να οριμάσουν και να ενηλικιωθούν. Ο μόνος τρόπος για να ενηλικιωθούμε και να οριμάσουμε σε αυτή τη ζωή είναι να συγκρουστούμε με τη ζωή και να τη δούμε κατάματα και να μην αποφεύγουμε την πραγματικότητά μας, όποια και αν είναι αυτή. Πέθανες, πάρα! Για παραγία μας! Δεν βρήκες αυτό, ρε κέρατο! Η Μάρθα είναι ένας μύθος. Κουβαλάει ένα μύθο για το πώς μπορεί να είναι αυτή η γυναίκα. Εγώ θέλησα να το αγνοήσω αυτό, το μύθο που κουβαλάει, και ήθελα να δω πώς είναι αυτή η γυναίκα πραγματικά, γιατί συμπεριφέρεται έτσι. Θυμώνεις, μωρό μου, θυμώνεις. Έτσι θα έπρεπε να γίνουν όλα, τόσο απλά. Και του μπαμπά έπιασε να του αρέσει η ιδέα για λίγο, δηλαδή για τα δύο πρώτα χρόνια που κάτσε και τον παρακολουθούσε. Θυμώνεις κι άλλο. Υπάρχει ένα κομμάτι που είναι το υποσυνείδητο, το οποίο προφανώς όταν του δώσεις χώρο να εκφραστεί και να λειτουργήσει, επεμβαίνει, χωρίς να το καταλαβαίνεις βέβαια, σε όλη τη μελέτη που έχεις κάνει για το ρόλο. Δηλαδή ποτέ μου δεν φαντάστηκα πώς μπορεί να κινείται η Μάρθα, τι να κάνει. Ή και αν είχα μια εικόνα στο κεφάλι μου, σιγά σιγά μέσα, από τη μελέτη και τις πρόβες μας, πιστεύω πως πολλά πράγματα λειτουργήσαν ερήμην μου κάποια στιγμή. Δεν δηλαδή, θα σε χτυπάω αλίπητα και πρέπει να σταθείς στο ύψος σου. Εντάξει, τι θες. Τίποτα, μωρό μου, μόνο μια μάχη με ίσους όρους. Θα την έχεις. Σε θέλω τρελή. Είμαι τρελή. Ποιο τρελή. Έννοια σου. Έτσι, μπράβο, αυτό το παιχνίδι θα το παίξουμε για ζωή και για θάνατο. Το δικό σου το θάνατο. Μην το λες. Είναι προσφυλή και δημοφιλή πάντα τα θέματα μεταξύ της σύγκρουσης του άντρα και της γυναίκας, γιατί είναι ένα αιώνιο θέμα η πάλη των φίλων από την Ορέστια μέχρι το Στρίντμπεργκ και μέχρι και σήμερα. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτός ο πλούτος του έργου και αυτό το ασαφές κάπου, αυτό το ότι δεν ξεκαθαρίζει τα πράγματα, ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα, πού σταματάει, ας πούμε, η ψευδαίσθηση και πού η πραγματικότητα, δημιουργεί διάφορα ερωτήματα στον θεατή που είναι γοητευτικό να τα ψάξει και ο ίδιος. Μπορεί να φοράω τα παντελόνια σε αυτό το σπίτι, γιατί κάποιος πρέπει να τα φορέσει, αλλά τέρας δεν είμαι. Δεν είμαι τέρας. Είσαι μια χαλασμένη, μια χόρταγη, μια ξέρω κέφαλη, μια προστιχόμυαλη, βουτυγμένη στο αλκοόλ. Συνήθως όλα τα μεγάλα έργα θυμίζουν κάτι στον καθένα από αυτές τις σχέσεις που είναι ψυχοφθόρες, να πάρει ευχή δυστυχώς με τα χρόνια. Οι μακροχρόνιες σχέσεις. Αυτά που ακριβώς επειδή ο καθένας μας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την αλήθεια, δεν μπορεί να δει τον άλλον όπως είναι, συνεχώς κάνουμε προβολές στον άλλον αυτό που θα θέλαμε να είναι. Και αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Βλέπετε, ο Τζόρτζ δεν είχε εκτόπισμα. Δεν ήταν ιδιαίτερα επιθετικός. Στην πραγματικότητα αποδείχθηκε ένας ξόφλας!
Ποιος το κάνει την κυρία μου, που δεν μπορεί να κάνει τίποτα, που δεν έχει τα κόψη. Ποιος